τελείωσε το Eurogroup, πήρε λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι υπολογίζαμε, αλλά τελείωσε με πολύ καλό τρόπο. Είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι υπήρχαν 4 κομμάτια του puzzle και αυτά τα 4 έπρεπε να δέσουν σήμερα στις 21 Ιουνίου. Και τα 4 παρουσιάστηκαν εδώ και τα 4 λήξανε. Το πρώτο κομμάτι του puzzle ήταν η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Όπως ξέρετε και από το ανακοινωθέν, το Eurogroup χαιρετίζει ότι τελειώσαμε και τα 88 προαπαιτούμενα. Το δεύτερο κομμάτι του puzzle ήταν η ολιστική στρατηγική, όπου και πάλι το Eurogroup τη χαιρετίζει, χαιρετίζει αυτή τη στρατηγική, ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα να μπορεί όχι μόνο να έχει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αυτοί οι ρυθμοί να είναι και βιώσιμοι. Το τρίτο κομμάτι του puzzle που έληξε πάλι σήμερα είναι το πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Ακούσατε και τις δηλώσεις του Μάριο Σεντένο και του Πιέρ Μοσκοβισί που ξεκαθαρίσανε ότι δεν πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο, ότι αυτά τα πράγματα που είναι εκεί μέσα στη μεταμνημονιακή παρακολούθηση είναι πράγματα που είτε είναι στο δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, είτε είναι πράγματα που βγαίνουν από το τρίτο πρόγραμμα. Δεν έχει κανένα νέο όρο. Και το τέταρτο κομμάτι που ήταν αυτό που συζητήθηκε πιο πολύ, τα άλλα είχαν λυθεί, ήταν η συμφωνία για το χρέος. Ακούσατε από την Christine Lagarde να λέει ότι είναι a momentous moment, μια ιστορική στιγμή. Ακούσατε τα λόγια και του Πιέρ Μοσκοβισί και του Κλάους Ρέγκλιν και του Μάριο Σεντένο για πόσο σημαντικό και οι τέσσερις θεωρούν αυτό το Eurogroup. Αυτό που πήραμε για το χρέος είναι άμεσα 10 χρόνια να πάνε πίσω οι πληρωμές επιτοκίων και 10 χρόνια η επέκταση των οριμάνσεων των ομολόγων μας. Συν αυτό που πήραμε έξτρα από ό,τι περιμέναμε για το buffer. Αυτά τα άμεσα μέτρα για το χρέος είναι εξαιρετικά σημαντικά και νομίζω ότι σημαίνει ότι μπορούμε να κοιτάξουμε την περίοδο μετά από τις 21 Αυγούστου με αισιοδοξία. Συγχρόνως το ανακοινωθέν του Eurogroup μιλάει και για το μακροπρόθεσμο και λέει ότι θα συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελληνικού χρέους και άρα θα είναι έτοιμοι να πάρουν και νέα μέτρα αν χρειαστούν. Αν χρειαστούν αυτά τα νέα μέτρα. Η ερώτηση είναι, και άκουσα μια ερώτηση από κάποιον δημοσιογράφο, αν άξιζε τον κόπο, νομίζω ρώτησε, μετά από 3 μνημόνια και 8 χρόνια. Πρέπει να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη με αυτή τη συμφωνία. Θεωρούμε ότι το χρέος πια είναι βιώσιμο, ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις αγορές, ότι μπορούμε να βγούμε με την παρακολούθηση και με τη συνέχιση κάποιων μεταρρυθμίσεων, αλλά συγχρόνως αυτή τουλάχιστον η κυβέρνηση δεν ξεχνάει ποτέ και δεν θα ξεχάσει ποτέ τι πέρασε ο ελληνικός λαός αυτά τα 8 χρόνια.
και ξέρουμε ότι για να αξίζει τον κόπο, για να πω την ερώτηση πάλι, θα πρέπει πολύ γρήγορα αυτός ο λαός να δει πρακτικά αποτελέσματα από αυτή την καλή συμφωνία. Πρέπει να αισθανθεί ότι όντως η περηφάνεια αυτού του λαού επιστρέφει γιατί στέκεται στα δικά της πόδια, αλλά συγχρόνως πρέπει να το δει και στην τσέπη του ότι αυτή η ανάπτυξη δεν θα είναι μια ανάπτυξη για τους λίγους, αλλά θα είναι μια ανάπτυξη που θα συμμετέχουν όλοι και όλες. Και αυτή είναι η υπόσχεση που δίνει η ελληνική κυβέρνηση για το μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.